Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πατέρα της άτυχης Ελένης. Το Γιάννη τον Παλούδη. Το Γιάννη τον Παλούδη, τον κύριο Γιάννη τον Παλούδη. Κύριε τον Παλούδη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη και σε όλους. Πολύ σημαντική η καταγγελία που κάνατε σε συνέντευξή σας. Καταγγελία δεν θα το ονόμαζα καταγγελία, θα το ονόμαζα ότι από αυτά που ακούω τέλος πάντων που διαρρέουν ενδεχομένως στα sites, δίπου, ότι πιθανόν να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις κοριτσιών νεαρών που δέχτηκαν ή αποπειράθηκαν κάποιοι να κάνουν αυτά που έκαναν και στον κόρη μου. Και ξέρετε κάτι, είπατε και όντως έτσι συμβαίνει, δυστυχώς συμβαίνει. Παιδιά τα οποία έρχονται ιδιαίτερα από απομακρυσμένες περιοχές, παιδιά τα οποία βιώνουν και ζουν και τις πρώτες μέρες της ιδιότητας της, του φοιτητή ή της φοιτήτριας, παιδιά άβγαλτα πολλές φορές, μπορεί να πέσουν στα δίχτυα κάποιων, οι οποίοι μπορεί να τα παρασύρουν και να τα εκβιάζουν μετά. Έτσι ακριβώς κύριε Παπαδάκη. Άνθρωποι, να μην τους χαρακτηρίσω όπως είπα και διαφορετικά, με άλλο χαρακτηρισμό, κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Και πιστεύω ότι την κάνουν συστηματικά και μεθοδικά. Και όταν κάποιο κορίτσι το βάλουν στο στόχαστρο, ειδικά τέτοια κορίτσια νεαρής ηλικίας, τα οποία είναι άβολα, απονήρευτα και αγνά, και προσπαθούν αυτά για με κάποιο τρόπο τα καταφέρνουν τελικά. Βέβαια. Δυστυχώς, εκτός του ότι τα βιάζουν, τα εκβιάζουν. Και τα καημένα δεν μπορούν να μιλήσουν ούτε στους γονείς τους γιατί ντρέπονται. Έχουν μέσα τους τις ηθικές αρχές. Όχι ότι φοβούνται, ντρέπονται. Αυτό είναι το κακό. Και είπα και άλλη φορά ότι οι γονείς των παιδιών αυτών, έτσι, αυτής της ηλικίας, πρέπει να προσέχουν ακόμα περισσότερο. Τα παιδάκια όμως ανοίγουν τα φτερά τους σε αυτήν την ηλικία να γίνουν ανεξάρτητα και αυτόνομα με όνειρα και ελπίδες. Αλλά δυστυχώς κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτήν την καλοσύνη που έχουν, με την οποία έχουν μεγαλώσει, με κάποιες αρχές και αξίες. Αυτά τα αποβράσματα, να μην τα χαρακτηρίσω διαφορετικά, πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουν οι ηρωδίτες και να μπουν όλοι αυτοί στη φυλακή. Και δεν ξέρω, το λέω πρώτη φορά, αν υπήρχαν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις πνιγμών ή τέλος πάντων που παρουσιάστηκαν ως πνιγμοί κοριτσιών νεαρών. Πρέπει να διαρευνηθούν και παλιότερες περιπτώσεις. Έτσι, δεν ξέρω πόσο θα πάει και πού θα πάει η βαλίτσα. Το κορίτσι μου όμως είχε το σθένος και το θάρρος να τους πει αυτούς, τους αλητήριους, ότι ξέρετε, εγώ θα το πω στον μπαμπά μου και θα σας κλείσει στη φυλακή. Και αυτό τους εξόργησε. Και αυτοί οι νταΐδες δεν μπόρεσαν να τα βγάλουν ένας προς ένας με το κοριτσάκι μου, γιατί είχε τις δυνάμεις και ήταν και ένα 80, είχε τις δυνάμεις και ήταν δύο άνανδροι.